Ανοιχτό το ενδεχόμενο εξαίρεσης της νέας λιγνητικής μονάδας Πτολεμαΐδας 5 και της λειτουργίας της και μετά το 2028, δήλωσε από το Ευρωκοινοβούλιο ο Γιώργος Κίρτσος. Ο Ευρωβουλευτής, μιλώντας σε απευθεία σύνδεση στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του ΦΛΑΣ, έβαλε αστερίσκο στις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη. Καθώς, όπως είπε ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, η σύγχρονη μονάδα μπορεί και πρέπει να εξαιρεθεί, να αποτελέσει μονάδα σε λειτουργία με χαμηλούς ρήπους λόγω της σύγχρονης τεχνολογίας της κατασκευής της. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η μεγαλύτερη επένδυση της χώρας σε μια λιγνητική μονάδα που δεν έχει ολοκληρωθεί, την Πτολεμαΐδα 5, η οποία καλώς εχόντων των πραγμάτων θα ολοκληρωθεί το 2022 και το 2028, σύμφωνα με την κυβέρνηση, θα πρέπει να κλείσει. Αυτό, αν δεν είναι τρέλα και οικονομική απερισκεψία, τι μπορεί να είναι? Προφανώς, από ό,τι διάβασα, η μονάδα αυτή αποφασίστηκε ή οριστικοποιήθηκε το 2009. Ήδη από τότε υπήρχαν σταδιακοί περιορισμοί, αλλά υποθέτω θα υπάρξει μια λύση, δηλαδή οι λιγνητικές μονάδες, οι οποίες έχουν εξελιγμένη τεχνολογία και ρυπαίνουν λιγότερο, μπορεί να διατηρηθούν. Αυτό μας ενδιαφέρει, η συνολική ρήπη να πέσουν. Γι' αυτό γίνεται και μια στροφή στην Ελλάδα από τη λιγνίτη στο αέριο, στο φυσικό αέριο. Ως μεταβατικό. Ως μεταβατικό, που πρέπει να σας πω, ακριβώς έχετε απόλυτο δίκιο, ότι και το φυσικό αέριο θεωρείται ρυπαντής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Απλά η ρύπανση είναι γύρω στο 40-50% από τη ρύπανση από τις λιγνητικές μονάδες. Αλλά και αυτό σε 5-10 χρόνια μπορεί να θεωρείται ξεπερασμένο. Άρα λέτε, υπάρχει αστερίσκος σε ό,τι αφορά τις λιγνητικές μονάδες. Κάποιες σύγχρονες όπως αυτή η Πτολεμαΐδα 5 ενδεχομένως να εξαιρεθεί και να λειτουργεί και μετά το 28. Όλα υπάρχουν αστερίσκοι, διότι είναι άλλο η στρατηγική που εμφανίζει ο Πρωθυπουργός. Και καλά κάνει, δηλαδή δείχνει μια αίσθηση κατεπήγοντος. Είναι πολύ υπεύθυνο αυτό που κάνει, διότι αν χαλαρώσουμε, κάθε χρόνο, όπως σας είπα, τα πρόστιμα μέσω ατμοσφαιρικών ρήπων θα φτάσουν σε απίθανα ποσά, τα οποία δεν θα μπορεί να αντέξει η ΔΕΗ και θα καταρρεύσει και η ΔΕΗ. Και άλλο, λύνοντας τα προβλήματα και βλέποντας ότι μία μονάδα είναι ξεπερασμένη, η άλλη, όπως είπατε, έρχεται, η άλλη έχει ένα κύκλο ζωής που μπορεί να συνεχιστεί, όλα αυτά θα μετρηθούν και θα φτάσουμε σε μία συμβιβαστική λύση που ελπίζω να είναι ικανοποιητική. Καταλαβαίνω πάντως πλήρως την ευαισθησία, την οικονομική και κοινωνική της περιοχής. Από τη στιγμή που θέλουμε να φύγουμε από το λιγνίτη, πρέπει να προτείνουμε μια οικονομική ανάπτυξη για την περιοχή, η οποία θα είναι ολοκληρωμένη. Τώρα, πώς ακριβώς θα την προτείνουμε, είναι υποχρέωσή μας.